θα πάρω, θα πάμε στο ρεπορτάζ πάνω εγώ. Ναι. Τι κάνετε κύριε Νικό μας, πώς είστε? Καλημέρα, μια χαρά εσείς. Όλα καλά. Με πάρετε μαζί σας. Θέλεις, ψήνεσαι. Ναι, αμέ. Αμέ. Με τον Τζόχο έχω περάσει καλά στο εξωτερικό, μαζί σου να δω. Τον Τζόχο έχω περάσει καλά. Έχω νικήσει κιόλας. Σωστό. Σωστό. Λοιπόν, εντάξει, να μιλήσεις. Ποιος θα κάνει αύριο την περιγραφή στη τηλεόραση? Μισό, γιατί έφτιαχνα τα ακουστικά μου. Κώστας Ψάρας. Okay. Δεν μπορεί να υπάρξει ένα δίδυμο Ψάρας Τσόχος, επειδή μου στα δύσκολα παιχνίδια. Να κάνουμε ένα αίτημα ως συνδρομητές Κοσμοτέ. Δηλαδή ο Τσόχος έχει τρομερή παράδοση θετική στις μεταδόσεις του Παναθηναϊκού. Κάτι πρέπει να γίνει γι' αυτό. Έβαλα λάθος ακουστικά, ε. Ναι, ναι, εντάξει. Σ' ακούω όμως, τα άκουσα όλα, τα άκουσα όλα. Τα άκουσα όλα, τα άκουσα όλα. Δεν παίζω καλά πάντως, δεν είμαι σε φορμά. Δεν είσαι σε φορμά, όχι. Είμαι ακόμα από την προετοιμασία, βαριά πόδια. Ναι. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός έχει μπει στην τελική ευθεία για το αυριανό πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι με τη Λανς και όπου καλύτερα να ανατρέψει το εις βάρος του 2-1 από το παιχνίδι της προηγούμενης Πέμπτης στη Γαλλία. Σήμερα έχουμε στις 7 παρατέταρτο τη ένδειξη τύπου του Ντιέγο Αλόνσο στο Ολυμπιακό Στάδιο και στις 7.30 θα ξεκινήσει η τελευταία προπόνηση του Παναθηναϊκού. Χτες, έτσι σε μια διαφοροποίηση από αυτά που έχουμε συνηθίσει, ήταν η ένδειξη τύπου του Will Steele, του προπονητή της Lans, έτσι, ο οποίος μεταξύ άλλων είπε... Αυτή κάνανε εκεί, δεν θέλανε εδώ. Ναι, δεν θέλανε εδώ, δεν το έχω ξανά... Δεν το ξαναθυμάμαι. Ναι, νομίζω και ο Πάουκ το έχει κάνει αυτό. Ναι. Νομίζω ότι και ο Πάουκ το έχει κάνει αυτό. Ναι. Λογικά για να το έχουν κάνει μπορεί να τους δίνει το δικαίωμα ή ναι, ναι, κάποιες περιπτώσεις ναι, να το κάνουν, αλλά θα ρωτήσουμε και τα απόγευμα της άμυνας τι έχει συμβεί. Το σημαντικό έτσι νέο από τη Lans είναι ότι έρθει να παίξει εδώ χωρίς το βασικό κεντρικό αμυντικό της δίδυμο, έτσι, καθώς εκτός από το Μεντίνα που είδε την κόκκινη στο πρώτο μάτς, ο Ντάνσο αναμενόταν σήμερα να πάει στη Ρώμη να περάσει ιατρικά και να υπογράψει τη Ρώμα. Ένας πάρα πολύ καλός κεντρικός αμυντικός, ίσως ένας και από τους καλύτερους παίκτες της Lans, έτσι, τον είδαμε και στο πρώτο παιχνίδι πόσο καλά τα πήγε κοντά σε μια μία, okay, ξέρεις, αυτή τη μία φάση όπου ο Φώτης έκανε τον Λιόνελ Μέση και τους πέρασε όλους. Οπότε είναι πολύ σημαντικό για τον Παναθηναϊκό ότι η Lans δεν θα έχει αυτούς τους δύο ποδοσφαιριστές διαθέσιμους για το αυριανό παιχνίδι και από εκεί πέρα νομίζω ότι η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού δεν θα έχει κάποια έκπληξη. Έτσι, θα αφήσουμε κάνα δύο θέσεις ανοιχτές μήπως και δείξει κάτι σήμερα στην τελευταία προπόνηση, αλλά νομίζω ότι αυτοί που έχουν το προβάδισμα είναι ο Ντραγκόφσκι από τα Ντοκάρια, αριστερά ο Μλαντένοβιτς, δεξιά ο Κότσιρας, ο Γετβάη με τον Νίγκασον στο κέντρο της άμυνας, ο Αράου Τσέρνο Μπακασέτα στη μεσαία γραμμή, ο Τετέο Πελής στη Στάκρα και στην κορυφή ο Ανίδης. Αφήνω λίγες πιθανότητες να ξεκινήσει ο Βαγιανίδης αντί του Κότσιρα και μήπως κάνει κάποια αλλαγή στον άξονα της μεσαίας γραμμής, αυτή την τριάδα που τη συζητούσαμε και μαζί τις προηγούμενες ημέρες και βάλει μαζί τον Αράου, τον Μαξιόβιτς και τον Τσέριν για να μπορέσει να ελέγξει καλύτερα αυτές τις πάρα πολύ γρήγορες και καλές επιθετικές μεταβάσεις. Το έχει δουλέψει καθόλου αυτό? Δεν το γνωρίζω για να είμαι δίκαιος στη μείωση και σωστό. Δεν νομίζω ότι θα αλλάξει το σχηματισμό. Θα ανεβάσει λίγα μέτρα τον Τσέριν. Περίπου ο σχηματισμός, ναι, δεν αλλάζει. Απλά ναι, στα μέτρα του τέτοιου. Δεν θα το κάνει δηλαδή από 4-2-3-1, 4-3-3. Θα ανεβάσει απλώς λίγα μέτρα τον Τζέριν και θα βάλει στην διευθεία τους άλλους δύο. Αυτό. Δηλαδή και στο παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης που είχε βάλει αυτή την τριάδα 10 Μαξίμοβιτς και Βιλένα, ο Βιλένα ήταν στο ρόλο του Μπακασέτα. Ναι. Ήταν σε πιο ψηλά μέτρα στο γήπεδο και ας πούμε υπηρετούσε το ρόλο του δεκαριού. Οπότε αν το κάνει αυτό, ναι, και εγώ νομίζω ότι τον Τζέριν θα βάλει πιο ψηλά. Εντάξει, και αυτή είναι και η λογική. Όσο περνούν οι ώρες, τόσο λιγοστεύουν και τα τελευταία εισιτήρια. Έτσι, το Ολυμπιακό Στάδιο αναμένεται να είναι κατάμεστο. Υπενθυμίζω για όσους δεν το έχουν ακούσει, μερικά θα είναι λίγοι, αλλά οφείλω να το πω ότι υπάρχει γενική είσοδος 10 ευρώ. Οπότε, όποιος δεν έχει κλείσει τη θέση του, καλύτερα να το κάνει τώρα. Έχουν μείνει και λίγες ώρες για αυτό το πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι, το οποίο ο Παναθηναϊκός πάει να το παίξει με όλα του τα διαθέσιμα αγωνιστικά όπλα και το πιο σημαντικό, έτσι, πάει να το παίξει σε ένα γεμάτο γήπεδο. Σε ένα Ολυμπιακό Στάδιο το οποίο θα είναι έδρα από τα παλιά. Ωραία. Τώρα με τα γραφικά... Δεν θα κάνουμε κουβέντα σήμερα με τα γραφική, όχι. Ναι, δεν νομίζω ότι... Έχεις κάτι να πεις σήμερα, τι να έχει προχωρήσει σήμερα? Κοιτάξτε, για να είμαι σωστός, και σήμερα και αύριο
δεν πρέπει να πούμε για μεταγραφικά. Εκτός και αν προκύψει κάτι. Ναι. Δεν έχει όμως προκύψει τίποτα. Ναι. Δηλαδή ό,τι γίνεται πραγματικά είναι στο σκοτάδι. Το μόνο που μπορούμε να πούμε έτσι και έχει μια υφή μεταγραφική αφορά τις αποχωρήσεις, όπου ο Αϊτόρ αναμένεται να συνεχίσει την καρδιά του στην ΑΕΚ Λάρνακας, στον Τσάβι Ρόκα, ο οποίος τον έφερε στον Παναθηναϊκό και τον μπαίνει από τον Παναθηναϊκό και τον πηγαίνει στην ΑΕΚ Λάρνακας, ως ελεύθερος θα φύγει. Έτσι, έτσι αλλιώς το συμβολαιό του τελειώνει βασικά το καλοκαίρι του 2025 και στην Κύπρο νομίζω θα μάθουμε αν θα επέστρεφε ο Αϊτόρ από τον πολύ σοβαρό τραυματισμό που είχε, γιατί νομίζω ότι αυτό δεν θα μπορούσαμε και δεν μπορούμε να το κρίνουμε στο διάστημα που επέστρεψε και ήταν διαθέσιμο στον Παναθηναϊκό. Οπότε να το ευχηθούμε καλή επιτυχία, ένα παιδί το οποίο πρόσφερε πάρα πολλά, ένα παιδί το οποίο ήταν πάρα πολύ άτυχο, έτσι. Και μαζί του ήταν άτυχος και ο Παναθηναϊκός, θα το πω και αυτό, γιατί το ξεκίνημα που είχε κάνει στη σεζόν 2022-2023 ήταν μυθικό. Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε εκείνο τον πρώτο γύρο με 12 νίκες και μία σοπαλία σε 13 μάτς, αλλά αν είχε διαθέσιμο τον Αϊτόρ και στον δεύτερο γύρο, νομίζω τα πράγματα ίσως να ήταν διαφορετικά στην εξέλιξη εκείνου του πρωταθλήματος. Με τους υπόλοιπους που είναι για να φεύγουν, έχουμε κάτι νεότερο. Με τους υπόλοιπους δεν υπάρχει κάτι. Ψάχνονται όλοι. Κοίταξε να δεις. Νομίζω όλοι αυτοί κάτι θα φέρουν τελευταίες μέρες. Δεν γίνεται. Δηλαδή και ο Παναθηναϊκός το κυνηγάει, αλλά πολύ περισσότερο το κυνηγούν και οι ίδιοι αυτοί οι ποδοσφαιριστές, γιατί το καταλαβαίνουμε όλοι, κανείς δεν θέλει να κάθεται πάνω σε ένα συμβόλαιο και να μην παίζει. Έτσι. Και ο Τσόκαη πέρσι κάπου είχε πάει δανεικός, και ο Τουργιγέ είχε πάει στο Βόλο, και ο Κλέν Χέρσον είχε βρει μια πρόταση και πάει στην Πειρατεία. Οπότε νομίζω και φέτος θα βρουν μια πρόταση και θα φύγουν. Αλλά νομίζω ότι το πιο σημαντικό για τον Παναθηναϊκό είναι να βρει άκρη με τα μεγάλα του συμβόλαια, όπως βρήκε καλή ώρα τώρα με τον Αϊτόρ. Δηλαδή το να καταφέρει το Βιλένα, το Βέρμπιτς, όλες φορές αν φέρει κάποια πρόταση, γιατί εδώ τώρα μιλάμε για συμβόλαια. Ο Ρούμπερ, σωστά. Δηλαδή τα συμβόλαια του Βιλένα είναι 1,2, του Σπόρα είναι στο εκατομμύριο, του Βέρμπιτς είναι στα 6,50, ποιον άλλο είπαμε, του Ρούμπεν είναι και αυτό στα 6,650. Είναι χρήματα τα οποία δεν μπορείς να τα αφήσεις να κάθονται, έτσι, και να μην βοηθούν την ομάδα. Πάντως, αν κάποιος παραμείνει από αυτούς, εδώ θα βάλω ένα μικρό αστερίσκο μόνο βασικά περισσότερο για το Ρούμπεν, γιατί είναι ένα παιδί των αποδυτηρίων, ένα παιδί της ομάδας, είναι πραγματικά ένας εξαιρετικός χαρακτήρας. Αν παραμείνει ο Ρούμπεν δεν θα απέκλεια. Ξέρεις, να τον βλέπαμε σε κάποιες αποστολές ή ίσως να παίρνει κάποιο χρόνο συμμετοχή σε κάποια παιχνίδια του κυπέλλου. Και αυτά γιατί επαναλαμβάνουν έτσι μια διαφορετική περίπτωση σε σχέση με τους άλλους παίκτες.